Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Εξελίξεις φωτιά έρχονται στα νέα επεισόδια και συνεχίζοντας τις έρευνες τόσο για τις δραστηριότητες του Ευθύμη όσο και για τον φόνο του Στεφανή, ο Χρήστος κινητοποιεί την μνήμη του Αντώνη, ο οποίος θυμάται και πάλι λεπτομέρειες από το φωνικό και επανέρχεται στις υποψίες του για τον Μαθιό. Από την αρχή τον θεωρούσε ύποπτο και έψαχνε έστω ένα αποδεικτικό στοιχείο για να τον συλλάβει. Άλλωστε το είχε πει και στον ίδιο. Μόνο που το στοιχείο δεν το βρήκε ποτέ και με το πέρασμα των χρόνων αναγκάστηκε να στρέψει αλλού τις έρευνές του. Τώρα όμως το ανατρεπτικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγείται τον τρώει ξανά και μάλιστα το αποκαλύπτει και πάλι στο Μαθιό, προκαλώντας του νέα μεγάλη ταραχή. Είναι αλήθεια πως ο μεγάλος γιος της Καλλιόπης ποτέ δεν έπαψε να ζει με τον φόβο ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί τι έκανε στον πρώτο του ξαδερφό. Απλώς έδωσε μία πίστοση χρόνου στον εαυτό του να ζήσει λίγες στιγμές ευτυχίας με την βασιλική του και οι λίγες στιγμές πήραν παράταση μέχρι να γεννηθεί το παιδί τους και να ζήσει λίγο χρόνο και μαζί του. Βλέπει όμως πια και ο ίδιος ότι αυτό που σχεδίαζε ίσως δεν γίνει τελικά. Από τη μεριά της η Αργυρό, που θέλει πάση θυσία να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της, προβαίνει σε μία πράξη που δίνει μεγάλη χαρά στην Καλλιόπη, ενώ η Μαρίνα έρχεται αντιμέτωπη με μία πρόταση που δυσκολεύεται να αρνηθεί. Ο Μύρονας με μία είδηση δίνει στον Αστέρι πολύ χαρά, η οποία όμως δεν διαρκεί, καθώς τελικά του δημιουργεί περισσότερους μπελάδες. Από την πλευρά της Συνάντια, που δεν γνωρίζει για την εγκυμοσύνη της Βασιλικής, αρνείται να πιστέψει ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού της. Της μιλά σκληρά, και οι δύο γυναίκες καταλήγουν να τσακωθούν, ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες, κάτι που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την εγκυμονούσα Βασιλική. Στο μεταξύ ο Γιώργος κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τη στάση της Αργυρός απέναντι στην Θοδώρα, χωρίς φυσικά να υποψιάζεται πως την ίδια στιγμή ο εισαγγελέας είναι κοντά στην ανακάλυψη του μεγάλου μυστικού του. Ενώ οι σταματάκιδες και οι βρουλάκιδες έρχονται όλο και πιο κοντά και θα μπορούσαν να ζουν πλέον πιο ήρεμοι και χαρούμενοι, τόσο η απόφαση του Μάθιου να παραδοθεί στις αρχές, όσο και η άρνηση της γιαγιάς Ειρήνης να συμπορεύτει μαζί τους, φέρνει και πάλι βαριά σύννεφα στις σχέσεις τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Βασιλική ζορισμένη ψυχολογικά μετά τον καυγά της με την Νάντια, νιώθει σοβαρή αδιαθεσία, κάτι που ταράζει τον Μαθιό. Ο Δημήτρης ωστόσο δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε να εξελιχθεί ομαλά η εγκυμοσύνη της και να μην έχουν χειρότερα προβλήματα. Στο μεταξύ, η Εύα συνεχίζει το διπλό παιχνίδι της και αποφασίζει να προσεγγίσει ένα νέο πρόσωπο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα σχέδια της, ενώ η είδηση ενός ξαφνικού θανάτου πέφτει σαν κεραυνός πάνω στην Καλλιόπη. Στο μεταξύ η εντολή του νέου εισαγγελέα να ερευνηθούν τα βουνά, αναστατώνει τον Γιώργο, που βλέπει την ώρα της πληρωμής για τον θάνατο του Οδυσσέα να πλησιάζει. Έτσι ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας ανοίγει και πάλι. Στη συνέχεια μεγάλος καυγάς ξεσπά ανάμεσα στην Μαρίνα και την γιαγιά Ειρήνη, και αυτό γιατί η γιαγιά Ειρήνη επιμένει να θεωρεί υπούλη την Καλλιόπη, και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Στο ζήτημα της προσέγγισης σταματάκιδων και βρουλάκιδων, γεγονός που απογοητεύει την Μαρίνα. Την ίδια στιγμή η Στέλλα και ο Χρήστος δειπνούν μαζί, αφήνοντας για λίγο έρευνες στοιχεία και αντιπαραθέσεις, και οι δυο τους έρχονται πιο κοντά. Την ίδια ώρα ο Γιώργος παραμένει αναστατός από τις ενέργειες του νέου εισαγγελέα, ενώ ο Αντώνης διαπιστώνει ότι οι προθέσεις του παραμένουν ανησυχητικές. Παράλληλα η Εύα στοχοποιεί νέο ύποπτο για την δολοφονία του Ευθύμη, ενώ ο Παύλος αναγκάζεται να της ζητήσει συγγνώμη. Η Βασιλική ομολογεί την αλήθεια για το θάνατο του Λάζαρου στο Μανώλη, και λίγο αργότερα δέχεται μία προσμένη επίσκεψη της Νάντιας. Στο μεταξύ η Αργυρό και ο Αστέρης κάνουν όνειρα για το μέλλον, ωστόσο η μοίρα που έχει πάντα διαφορετικά σχέδια, θα τους δείξει για ακόμη μία φορά το πιο σκληρό της πρόσωπο, καθώς η ξαφνική κατάρρευση του Αστέρη τους αναστατώνει όλους, αν και οι εξετάσεις βγαίνουν καθαρές. Η προσφορά του νεφρού του στην αγαπημένη του Αργυρό, όπως φαίνεται αρχίζει να έχει επίπτωση στην δική του υγεία, γι' αυτό ο Δημήτρης εκφράζει φόβους για την κατάστασή του στην Καλλιόπη. Ο Αντώνης και ο Γιώργος θορυβούνται από την απόφαση του Χρήστου να γίνει επανέλεγχος του DNA και να ληφθούν εκ νέου δείγματα από όλους τους σταματάκηδες. Μετά από όσα έχει ακούσει, θέλει να εξακριβώσει τα πάντα από την αρχή.
Η Εύα αναλαμβάνει και πάλι ενεργό δράση για να αφαιθεί ελεύθερος ο Παύλος, ενώ η Ντίνα ζητά από τον Βαγγέλη να μείνει μακριά της. Τέλος, η Αργυρό ανακαλύπτει πως υπάρχει ακόμα ένα τρομερό μυστικό που της κρύβουν Μαθαιός και Βασιλική, και για ακόμα μία φορά αναστατώνεται. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.